Εσείς κύριε συνάδελφε, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μην διακόπτετε. Κύριε Πολάκη, είναι λογικό να υπάρχει μια ένταση και εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να ξεπεράσετε το όριο. Θα ζητούσα λοιπόν να συνενέσετε να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτές οι εκφράσεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν στα κοινοβουλευτικά ήθη μας. Σας ακούμε. Ναι, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να μιλήσω με τη μάσκα. Λοιπόν, παίρνω το λόγο επί προσωπικού για να απαντήσω στον κύριο Πλεύρη. Ακούστε, κύριε Πλεύρη, χείρι ήταν αυτοί που σας σήμερα πριν 69 χρόνια εκτέλεσαν τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, ανακοινώνοντάς το 4-5 ώρες πριν και κάνοντας την εκτέλεση την Κυριακή. Χείρι και γουρούνια είναι αυτοί οι οποίοι στα νιάτα τους συμμετείχαν σε πορείες της Χρυσής Αυγής, όπως εσείς, και τώρα το παίζετε δημοκράτης. Προφανώς και δεν ανακαλώ απολύτως τίποτα, γιατί η ιστορία έχει καταγράψει σε ποια μεριά του ποταμού στάθηκαν οι δύο παρατάξεις που ιστορικά υπάρχουν στην Ελλάδα από την απελευθέρωσή της το 1821, 1828 και μετά. Υπάρχει η παράταξη ωραία, των Κολοκοτρώνιδων και των Μακρυγιάννηδων, η παράταξη των Βελουχιώτιδων, η παράταξη του Πολυτεχνείου και υπάρχει η παράταξη των Κοντζαμπάσιδων και των Προεστών, υπάρχει η παράταξη των Συνεργατών και των Τζολάκογλου της Κατοχής και των Γερμανών, υπάρχει η παράταξη που από τη μήτρα της βγήκαν οι Χουντικοί της Εφταετίας. Και αυτά τα δυο στρατόπεδα είναι που συγκρούονται μέχρι σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Άλλο εκφράζετε εσείς, άλλο εκφράζουμε εμείς. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, μη φεύγετε. Κύριε Πολάκη, μη φεύγετε. Γιατί φεύγετε? Ακούστε να πω και μέσα. Ωραία. Το ότι φεύγει από τη Βουλή είναι σε βάρος του. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αλήθειες. Και να πω λοιπόν στο σημείο αυτό, εφόσον ο κύριος Πολάκης παραβίασε το άρθρο 66 του κανονισμού και μίλησε εκτός θέματος, μπορεί και ο πρόεδρος να κάνει χρήση της παραγράφου 2 του 66 και να μιλήσει εκτός θέματος. Και για να πρόσθετο λόγο, ότι μπορεί να είμαστε πρόεδρος Βουλής, εφόσον όμως το θέμα είναι εκτός ημερήσια συζήτησης, δεν πάβει ο πρόεδρος να είναι και μέλος ενός κόμματος και συγκεκριμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Και πρέπει να πω λοιπόν σε απάντηση αυτά που είπε ο κ. Πολάκης, πριν σας δώσω ξανά το λόγο, κύριε Πλεύρη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία άμβλυνε τις συνέπειες ενός εμφυλίου πολέμου. Είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που πήρε τις σωστές για τη χώρα αποφάσεις κατά το παρελθόν και έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη βρίσκεται στον κύκλο των δημοκρατικών χωρών. Διατήρησε ανέπαφες στις αρχές του διαφωτισμού. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάτε αυτά. Τα ηγετικά της στελέχη πολέμησαν ως ολίγοι τη δικτατορία. Και το πρώτο μετά τη μεταπολίτευση σύνταγμα του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αυτό που καθιέρωσε το κράτος δικαίου. Το 12 και το 14, τα κρίσιμα χρόνια, είναι η παράταξη που κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαχειρίζεται τις κρίσεις όλες. Εθνικές, εξωτερικούς κινδύνους, κορονοϊό, ασθένειες κλπ. Με τον καλύτερο τρόπο και προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη στο αύριο. Πρέπει λοιπόν ο Πολάκης και όσοι ταυτίζεστε με τον Πολάκη να είστε προσεκτικοί όταν μιλάτε για αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτά. Ορίστε. Λοιπόν, παρακαλώ, εφόσον ζήτησαν να διαγραφούν από τα πρακτικά, οι εκφράσεις αυτές να διαγραφούν από τα πρακτικά. Ευθυνθήκαμε ακριβώς γιατί ξέρουμε το ήθος του κυρίου Πολάκη και βλέπετε το διχαστικό λόγο. Το 2021 θέλουν να χωρίζουν τον ελληνικό λαό. Να πάμε ιστορικά το τι έχει κάνει κάθε παράταξη εδώ και να μην κοιτάμε ότι αυτή εδώ η παράταξη, όπως πολύ σωστά είπατε, μετά τον εμφύλιο σπαραγμό, έθεσε τις βάσεις προκειμένου αυτή τη στιγμή να έχουμε την δημοκρατία την οποία έχουμε. Εμείς δεν περιμέναμε από τον κύριο Πολάκη να ανακαλέσει.
Και μου κάνει εντύπωση, διότι ενέφερα το παράδειγμα του Λέοντα με τον Χείρο, ο κύριος Πολάκης αναγνώρισε τον εαυτό του στο Χείρο και όχι στο Λέοντα. Εγώ δεν είπα ποιος είναι ο καθένας. Είπα παράδειγμα Λέοντα με Χείρου και ο κύριος Πολάκης αισθάνθηκε ότι θίγεται και έχει το ρόλο του Χείρου. Αυτό όμως που είπαμε και επιμένουμε είναι όταν θα έρθει εδώ ο κύριος Τσίπρας, ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή αν δεν έρθει, όταν θα έρθει ο κύριος Ραγκούσαν και ο βουλευτικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να πούνε, εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ η θέση του κυρίου Πολάκη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των συλλόγων και μαυραγωρητών. Πρέπει επιτέλους να παίρνετε την ευθύνη σε αυτά που λέτε. Εάν σας εκφράζει, πείτε το. Εάν δεν σας εκφράζει, να πείτε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής σας προσβάλλει. Στην πραγματικότητα όμως, σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι ο κύριος Πολάκης και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Τζανακόπουλος. Αυτοί έχουν εμφανιστεί σήμερα εδώ για να εκφράσουν το ΣΥΡΙΖΑ.